Γεια σας, με λένε Αλκιόνι και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σε αυτό το βίντεο, επιτέλους, θα μιλήσω για το πώς να φτιάξετε καλούς χαρακτήρες για την ιστορία σας. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε φτιάχνετε κόμικ, είτε φτιάχνετε βιβλίο, είτε κάποιο animation. Γενικά, οποιοδήποτε είδος ιστορία φτιάχνετε για οποιοδήποτε μέσο, αυτές οι πληροφορίες είναι χρήσιμες. Καταρχάς, να πω ότι οι γνώσεις αυτές προέρχονται και από βιβλία, αλλά και από την κρίση μου έχοντας διαβάσει πολλά indie comics, έχοντας δει πολλά anime και πολλές ταινίες και πολλές σειρές. Ξεκινώντας λοιπόν, είναι σημαντικό ο χαρακτήρας σας να έχει ένα background story. Τι σημαίνει αυτό? Πότε γεννήθηκε? Τι ζώδιο είναι? Είτε πιστεύετε στα ζώδια είτε όχι, δεν έχει σημασία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την πληροφορία με κάποιον τρόπο στο comic σας. Και βασικά θα σας βοηθήσει και ως έμπνευση, επειδή το κάθε ζώδιο έχει κάποια χαρακτηριστικά. Ζει με δύο γονείς, είναι οι γονείς του χωρισμένοι, πότε χώρισαν, πώς μεγάλωσε, όταν ήταν μικρό στο σχολείο, δεχότανε bullying, έκανε αυτό το bullying, είχε παρέες, ήταν μοναχικός αυτός ο χαρακτήρας. Αν είχε παρέες, μέχρι πότε τις είχε, είχε κάποιο καλύτερο φίλο ή καλύτερη φίλη που έχει ακόμη. Η πρώτη του σχέση, πότε ήτανε. Είναι πολλές οι πληροφορίες, αλλά θα σας βοηθήσουν να χτίσετε έναν χαρακτήρα που να είναι σαν πραγματικός άνθρωπος. Μου έχουν τύχει ιστορίες όπου οι χαρακτήρες ήταν πάρα πολύ επιφανειακοί. Όταν ο χαρακτήρας είναι επιφανειακός και δεν έχει εμπειρίες στη ζωή του, δεν έχει και έντονη προσωπικότητα, δηλαδή δεν έχει αυτό που λέμε attitude. Δεν έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο που μιλάει, δεν κάνει ιδιαίτερες κινήσεις, δεν έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο σκέψης. Άμα δεν έχει εμπειρίες στη ζωή του ο χαρακτήρας ή ένας άνθρωπος, δεν μπορεί να μας αγγίξει και επομένως δεν μπορούμε να ταυτιστούμε με αυτόν, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Όλοι ως δημιουργοί πρέπει να χρειάζεται να θέλουμε αυτό το πράγμα, να έχουμε ένα χαρακτήρα, τον πρωταγωνιστή βασικά, με τον οποίο το κοινό μας, οι αναγνώστες μας να ταυτιστούν. Δηλαδή με κάποιο τρόπο να δούνε τον εαυτό τους στα μάτια του πρωταγωνιστή και αυτό θα τους βοηθήσει έτσι ώστε να νοιάζονται για το τι συμβαίνει στον πρωταγωνιστή και να θέλουν να διαβάσουν την ιστορία, τις περιπέτειές του, το δράμα του, το πώς θα ξεπεράσει τα όποια εμπόδια για να φτάσει στο resolution, το τελευταίο act της ιστορίας σας. Ορισμένα πράγματα που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε στο background story του πρωταγωνιστή και όχι μόνο του πρωταγωνιστή, όλων των χαρακτήρων, εκτός άμα κάποιος είναι, δεν ξέρω, δηλαδή εμφανίζεται σε ένα panel στο comic σας και δεν παίζει κάποιο ρόλο στην ιστορία. Αλλά συνήθως οι χαρακτήρες, όχι μόνο οι πρωταγωνιστές αλλά και οι βοηθητικοί χαρακτήρες, είναι πολύ σημαντικό όλοι αυτοί να έχουν μία background story. Κάποια λοιπόν πράγματα που μπορείτε να συμπεριλάβετε σε αυτή την background story, όπως προείπα, αν έχει φίλους, πότε έκανε την πρώτη του σχέση, πώς ήταν η πρώτη του σχέση, ποια είναι η εμπειρία του με το αντίθετο ή με το ίδιο φίλο, ποια είναι η σχέση του με τους γονείς του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα επηρεάσει τον χαρακτήρα με πάρα πολλούς τρόπους και σίγουρα θα τον επηρεάζει υποσυνείδητα. Αν έχει αδέρφια ο χαρακτήρας, εννοείται το συμπεριλαμβάνεται στο background story, πότε γεννήθηκαν τα αδέρφια, αν είναι μεγαλύτερα ή μικρότερα. Ακόμη και με το τι είδος μουσική μεγάλωσε ο χαρακτήρας αυτός, και αυτό παίζει κάποιο ρόλο στη προσωπικότητά του, γενικά στο τι χαρακτήρας έχει γίνει τώρα. Αν αρρώστηνε πολύ ως παιδί, μπορεί να τον έχει επηρεάσει στην αυτοπεποίθησή του, αν είχε κάποιες φοβίες. Και εννοείται ποια ήταν η οικονομική του κατάσταση ως παιδί και όσο μεγάλωνε, άμα ζούσε, σε τι σπίτι ζούσε, σε ποια περιοχή ζούσε. Ακόμη και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άμα φτιάχνετε φανταστικούς κόσμους, πιθανότατα να είναι πιο εύκολο να σκεφτείτε διάφορες περιοχές, αλλά άμα φτιάχνετε για μια ιστορία που, για παράδειγμα, λαμβάνει χώρα στην Αμερική ή σε οποιαδήποτε χώρα, εγώ θα έκανα μια έρευνα και γενικά κάνω μια έρευνα όταν φτιάχνω τέτοιες ιστορίες για το πώς είναι συγκεκριμένες γειτονιές. Δηλαδή δεν θα βάλω τυχαία το χαρακτήρα μου σε κάποια περιοχή που γνωρίζουμε ότι υπάρχει, υποσυνθήκες οι οποίες δεν ισχύουν. Αν ας πούμε μια περιοχή είναι φτωχική, μια γειτονιά είναι φτωχική, είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό. Επειδή αντίστοιχα οι αναγνώστες μας, άμα γνωρίζουν αυτή την περιοχή, θα σκεφτούν ότι ο χαρακτήρας αυτός ζούσε σε μια φτωχική γειτονιά. Θα έρθουν από μόνοι τους σε αυτό το συμπέρασμα, γνωρίζοντας
την οικονομική κατάσταση αυτής της γειτονιάς. Όταν ο χαρακτήρας σας ως παιδί και πιο μεγάλος πήγαινε διακοπές, πού πήγαινε? Πήγαινε με τους γονείς του, πήγαινε με παρέα, πήγαινε με κοπέλα, αγόρι. Όλα αυτά είναι σημαντικά να τα συμπεριλάβετε στο background story του χαρακτήρα σας. Και δεν είναι αναγκαίο και βασικά δεν θα γίνει αυτό όλα αυτά τα πράγματα να τα μάθει το κοινό ή οι αναγνώστες σας. Αλλά είναι σημαντικό να τα γνωρίζετε εσείς, γιατί αυτές οι εμπειρίες είναι που θα χτίσουν το χαρακτήρα σας και θα τον κάνουν καλά αναπτυγμένο και όπως προείπα, όσο πιο αναπτυγμένος είναι ο χαρακτήρας, τόσο πιο έντονη είναι η προσωπικότητά του και αντίστοιχα μπορεί το κοινό να ταυτιστεί με αυτόν. Είναι σημαντικό οι χαρακτήρες μας να είναι σαν αληθινοί άνθρωποι. Να έχουν τις εμπειρίες τους, να έχουν τις φοβίες τους, τις ανασφάλειές τους, να έχουν τα θετικά και τα αρνητικά τους, ανεξάρτητα από το αν γράφουμε ιστορία φαντασίας, αν γράφουμε κάτι που δεν είναι ρεαλιστικό, κάτι που έχει γοργόνες, κάτι που έχει νεράιδες, αν φτιάχνουμε ένα διαφορετικό κόσμο. Οι χαρακτήρες στην ιστορία σας πάντα θα πρέπει να είναι ανθρώπινοι με κάποιο τρόπο. Αν ο χαρακτήρας σας μετακόμισε σε κάποια φάση στη ζωή του, γράφτε το αυτό στο background story του. Αν πέθαναν, για παράδειγμα, γιαγιάδες, παππούδες, οικογενειακά μέλη, φίλοι, κοπέλα, αγόρι, όλα αυτά τα συμπεριλαμβάνουμε στο background story, γιατί όλα αυτά έχουν επηρεάσει το χαρακτήρα μας. Ακόμη και το σε ποιο σχολείο πήγε ο χαρακτήρας όταν ήταν μικρός, και αυτό έχει σημασία. Μπορεί να ζούσε σε μια φτωχική γειτονιά, αλλά οι γονείς του να μάζεψαν χρήματα για να πάει να σπουδάσει κάπου που να είναι καλύτερα, να είναι πιο πλουσιοπάροχα, το οτιδήποτε. Γενικά οι χαρακτήρες μας δεν πρέπει να είναι μονόπλευροι. Ας πούμε, αν κάποιος μεγάλωσε σε μια φτωχική γειτονιά, αυτό δεν σημαίνει ότι θα ήταν φτωχός σε όλη του τη ζωή. Ή αντίστοιχα, αν κάποιος μεγάλωσε σε μια πλούσια οικογένεια, μπορεί κάτι να έγινε, να χάσαν τα λεφτά τους ή. Μπορεί να έκανε παρέα με ένα άτομο που ήταν από φτωχική γειτονιά, το οποίο όμως άτομο ζούσε καλύτερα από αυτόν που ήταν σε μια πλούσια οικογένεια και η οικογένειά του είχε ορισμένες προσδοκίες από αυτόν και να αποφάσισε να ακολουθήσει μια διαφορετική ζωή. Δηλαδή μπορείτε να εκπλήξετε το κοινό σας, μην έχετε δεδομένο ότι ξεκίνησε κάποιος έτσι και αυτό σημαίνει ότι σε όλη του τη ζωή θα είναι έτσι. Αφού ολοκληρώσετε το background story του χαρακτήρα σας, το οποίο background story το ολοκληρώνετε όταν φτάσατε μέχρι το σήμερα του χαρακτήρα σας, το οποίο σήμερα είναι ουσιαστικά η αρχή της ιστορίας σας. Ο τρόπος που θα ξεκινήσει η ταινία, το comic, το animation, ό,τι και αν είναι αυτό. Οι χαρακτήρες μας ουσιαστικά, όποιοι και αν είναι αυτοί, είτε είναι πρωταγωνιστές, ανταγωνιστές, βοηθητικοί χαρακτήρες, έχουν δύο στάδια ανάπτυξης. Το πρώτο είναι το background story που συμβαίνει από τη γέννηση του χαρακτήρα μέχρι πριν ξεκινήσει η ιστορία μας. Και το δεύτερο στάδιο ανάπτυξης είναι από την αρχή της ιστορίας μας μέχρι το τέλος της. Αφού λοιπόν έχετε ολοκληρώσει το background story του χαρακτήρα σας, μπορείτε να κάνετε 2-3 λίστες με το ένα λέγεται strengths and abilities, το άλλο λέγεται faults and weaknesses και το άλλο λέγεται additional information. Στο strengths and abilities, προφανώς, σημειώνω κάποια θετικά χαρακτηριστικά του χαρακτήρα αυτού. Για παράδειγμα, να έχει πολύ καλή μνήμη. Μπορεί να είναι πολύ καλός στο να δίνει συμβουλές. Μπορεί να είναι πιστός φίλος, αλλά μπορεί να είναι ζηλιάρης. Μπορεί να έχει πολλές γνώσεις, αλλά να μην είναι καλός με τους ανθρώπους. Το να είναι υπομονετικός, το να έχει καλό προσανατολισμό, ακόμη και το να έχει καλλιτεχνικές τάσεις, αλλά αυτό μπορείτε να το βάλετε στο additional information. Στα αρνητικά, προφανώς, μπορείτε να βάλετε 1000 πράγματα. Προσέξτε όμως, μην βάλετε πιο πολλά στα αρνητικά παρά στα θετικά, γιατί τότε πρωταγωνιστής δεν θα είναι σίγουρα, πιθανότητα να είναι ανταγωνιστής. Ένα παράδειγμα additional information που έχω βάλει εγώ είναι η δουλειά που κάνουν τα αδέρφια του χαρακτήρα αυτού, το οποίο πιθανότατα να μην συμπεριληφθεί στο background story, αλλά είναι μια σημαντική πληροφορία που μπορεί να μην χρησιμοποιηθεί καθόλου στην ιστορία, που μπορεί όμως και κάπου να αναφερθεί. Είναι σημαντικό, εγώ τουλάχιστον να γνωρίζω αυτή την πληροφορία. Στο additional information μπορώ να βάλω και αν έχει κατοικίδια ο χαρακτήρας αυτός ή αν θέλει να αποκτήσει κατοικίδια. Στο additional information μπορεί και να γράψω για ένα δώρο
που έχει ο χαρακτήρας, που του είχε κάνει κάποτε κάποιος φίλος, κάποια φίλη που εκτιμούσε πάρα πολύ και το έχει κρατήσει ακόμη. Είναι μικρά πραγματάκια που δεν θα μπουν αναγκαστικά στο background story του. Αφού κάνουμε και αυτό το κομμάτι και δεν υπάρχει σειρά για το πώς θα κάνετε τα πράγματα, μπορείτε να ξεκινήσετε με αυτό και μετά να πάτε στο background story. Αλλά συνήθως το background story ουσιαστικά χτίζει το χαρακτήρα. Παρ' όλα αυτά, εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές να εμπνευστώ έχοντας στο μυαλό μου ένα θετικό χαρακτηριστικό ενός χαρακτήρα και από εκεί να χτίσω το background story του. Σημασία έχει να γίνουν όλα αυτά πριν γράψετε την ιστορία σας. Είναι σημαντικό ο χαρακτήρας να είναι καλά αναπτυγμένος πριν ξεκινήσετε την ιστορία σας. Τρία ακόμη είναι τα πραγματάκια που φτιάχνω εγώ για ένα χαρακτήρα και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικά για να έχει μια βάση αυτός ο χαρακτήρας. Το ένα από αυτά είναι ποιες είναι οι φοβίες του, ποιες είναι οι ανασφαλίες του. Ακόμη και αν αναφέρονται στο background story, εγώ τα γράφω και ξεχωριστά σε μια έτσι λίστα για να μπορώ γρήγορα, εύκολα να το δω. Γιατί άμα ας πούμε φτιάχνουμε την ιστορία και υπάρχει μια σκηνή με τον χαρακτήρα αυτόν να κάνει κάτι, να πρέπει να αντιδράσει σε κάποια κατάσταση, θα πρέπει εμείς να θυμόμαστε το background story του, το οποίο πιθανότατα να μην είναι τόσο εύκολο ανάλογα το πόσο μεγάλο είναι ή ανάλογα το πόσους χαρακτήρες έχουμε στην ιστορία μας. Είναι σημαντικό να έχουμε μικρές λίστες, μικρές σημειώσεις με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του πρωταγωνιστή που είναι σημαντικά του χαρακτήρα. Οπότε έχω μία λίστα με φοβίες και ανασφάλειες και υπάρχουν δύο ερωτησούλες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για τον κάθε χαρακτήρα. Μία από αυτές είναι ποιο είναι το μυστικό του. Αυτό θα μπορούσε να είναι το οτιδήποτε. Μπορείτε να παίξετε πολύ με αυτό το κομμάτι. Μπορεί να είναι μία επιθυμία που δεν έχει εκφράσει ποτέ, που όμως τον επηρεάζει υποσυνείδητα, είναι ένα κατάλοιπο μέσα του, ένα συναίσθημα που δεν έχει εκφράσει. Θα μπορούσε να είναι ένας έρωτας που δεν εξέφρασε ποτέ. Θα μπορούσε η δουλειά που κάνει τώρα να την συχαίνεται και να την κάνει επειδή οι γονείς του έχουν προσδοκίες από αυτόν. Το μυστικό θα μπορούσε να είναι κάτι που δεν είναι πολύ χοντρό. Όπως ας πούμε ένας κρυφός έρωτας δεν είναι κάτι παράνομο, δεν είναι κάτι επικίνδυνο, αλλά θα μπορούσε να είναι και κάτι πολύ χοντρό. Ας πούμε ο χαρακτήρας αυτός να έχει σκοτώσει κάποιον άνθρωπο ή κάποιο ζώο, αλλά δεν είναι αναγκαστικό να είναι κάτι τόσο έντονο. Σε όλους τους χαρακτήρες που έχω φτιάξει, μόνο ένας από αυτούς είχε κάτι σε αυτό το βαθμό. Δηλαδή είχε σκοτώσει έναν άνθρωπο και ο λόγος που το έκανε αυτό ήταν για να υπερασπιστεί την ελευθερία του. Γιατί αυτός ο άνθρωπος θα τον έδινε στην αστυνομία. Ένα μυστικό τελείως ασήμαντο θα μπορούσε να ήταν και οι μουσικές προτιμήσεις του χαρακτήρα αυτού. Μπορεί να του αρέσει κάποια μουσική που να μην αρέσει σε πολλούς και να ντρέπεται να το πει, οπότε να είναι το μυστικό του. Δεν είναι ανάγκη να είναι κάτι κραυγαλαίο, δεν είναι ανάγκη να είναι κάτι βαρύ, κάτι παράνομο, κάτι τρελό. Μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό, που όμως για το χαρακτήρα αυτό είναι σημαντικό. Και η δεύτερη ερώτηση είναι ποιο είναι το motivation του χαρακτήρα. Τι τον κάνει να θέλει να σηκωθεί από το κρεβάτι το πρωί. Τι οδηγεί τις πράξεις του, τι οδηγεί τις σκέψεις του. Τι είναι αυτό που πραγματικά θέλει να κάνει. Αυτό δεν είναι αναγκαστικά το όνειρό του. Μπορεί για παράδειγμα να θέλει να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, αλλά να έχει για παράδειγμα μία μητέρα άρρωστη και να τη φροντίζει. Και το κίνητρό του για τη δουλειά που κάνει, για ό,τι μπορεί να περνάει στη ζωή του, να είναι να βοηθήσει τη μητέρα του. Το όνειρό του όμως να είναι να ταξιδέψει. Άλλου είδους κίνητρα θα μπορούσε να είναι, άμα είναι κάποιος πατέρας, να μεγαλώσει το παιδί του καλά ή να θέλει να έχει οικονομική ευχέρεια, οπότε να κάνει πολλές δουλειές ή να κάνει μια δουλειά που να μην του αρέσει, μόνο και μόνο για να μην ανησυχεί για το οικονομικό. Τα όνειρα γενικά είναι πιο άπιαστα. Το κίνητρο συνήθως είναι μία ανάγκη παρά μία επιθυμία. Αυτά όσον αφορά την προσωπικότητα του χαρακτήρα. Αλλά δεν έχει σημασία άμα φτιάχνετε κόμικ ή άμα φτιάχνετε κάποιο βιβλίο και δεν θα δει ο άλλος τον χαρακτήρα σας. Είναι σημαντικό να συμπεριλάβετε και την εμφάνισή του όπως σημειώνετε αυτές τις πληροφορίες. Οπότε, ποιο είναι το visual style του χαρακτήρα αυτού. Με τι ρούχα ντύνεται. Μπορεί να φοράει αθλητικά, μπορεί να φοράει ό,τι βρει μες στη ντουλάπα, μπορεί να φοράει μόνο μαύρα, μπορεί να φοράει μόνο πολύ έντονα χρώματα.
Μπορεί να έχει ένα στυλ ροκ, μπορεί να μην έχει στυλ. Μπορεί να μην ξέρει να ντύνεται, να φοράει χρώματα που να μην ταιριάζουν, το οτιδήποτε. Μπορεί να έχει αιμονή με τα ρούχα, να θέλει κάθε φορά 20 λεπτά να βρει τι να φορέσει. Άμα είναι κοπέλα, αλλά και άμα είναι αγόρι, φοράει δαχτυλίδια, φοράει βραχιόλια, έχει κάποιο ρολόι που μπορεί στα additional information να είναι αυτό το ρολόι, να το έχει χρόνια, να το έχει χαρίσει κάποιος, να το βρει και στο δρόμο. Άμα είναι άντρας, έχει γένια, δεν έχει. Τι μαλλί έχει, γυναίκα άντρας, έχει κοντομαλλί, έχει μακρύ μαλλί, φοράνε γυαλιά. Η εμφάνισή μας, το αν έχουμε τατουάζ, το πώς δινόμαστε, είτε μας αρέσει είτε όχι, επηρεάζουν το τι άποψη έχουν οι άλλοι για μας. Είναι σημαντικό να έχετε υπόψη ότι οι αναγνώστες σας, το κοινό σας, πολύ πιθανότατα να κάνει κάποιους συνειρμούς στο μυαλό του όταν δουν την εμφάνιση του χαρακτήρα σας. Αν για παράδειγμα είναι ροκ, η εμφάνιση θα σκεφτούν ότι ακούει και ροκ. Αλλά μπορεί ο τύπος, η τύπισσα να ακούει κλασική μουσική. Μπορείτε να παίξετε με αυτό, μπορείτε να δώσετε στο κοινό σας αναγνώστες κάτι που δεν θα το περιμένουν. Ή μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις προσδοκίες τους και απλώς να μην χρειαστεί να αναλύσετε ότι ακούει ροκ μουσική και απλώς να βάλετε στο χαρακτήρα σας μια ροκ εμφάνιση. Μπορείτε να παίξετε με δύο τρόπους με αυτό το κομμάτι. Κάτι που ξέχασα να αναφέρω, το οποίο το βάζω πάντα σε κάθε χαρακτήρα που φτιάχνω, είναι μια κατηγορία που λέγεται interests, που παρόλο που υποτίθεται ότι είναι τα ενδιαφέροντα του χαρακτήρα, εκεί βάζω και τα χόμπι τους. Παίζουν κιθάρα, διαβάζουν βιβλία, κάνουν συλλογή από κάτι, γραμματώσημα, κάνανε κάποτε. Μπορεί να κάνει συλλογή από emoticon σε ένα document, κάτι έτσι πολύ περίεργο, δεν ξέρω. Κάποια πράγματα που μπορείτε γενικά να συμπεριλάβετε στο χαρακτήρα σας είναι αν είναι οργανωμένος, αν είναι τσαπατσούλης, άμα είναι διπλωμάτης με τους ανθρώπους, άμα τσακώνεται εύκολα, άμα παρεξηγείται εύκολα, το οποίο είναι πολύ άσχημο για τους ανθρώπους, αλλά γενικά είναι σημαντικό να προσέχετε τα αρνητικά που δίνετε στο χαρακτήρα σας, μην έχουν πιο πολύ έμφαση από τα θετικά του, γιατί τότε μπορείτε πολύ εύκολα να χάσετε το κοινό σας, να χάσετε τους αναγνώστες σας και θα είναι κρίμα, γιατί δεν θα μπορέσετε να δώσετε το όποιο μήνυμα θέλετε μέσα από την ιστορία σας. Καταλαβαίνω την ανάγκη να φτιάξει κάποιος ένα χαρακτήρα που είναι, να έχει πολλά αρνητικά και ουσιαστικά η ιστορία να είναι η ανάπτυξη αυτού του χαρακτήρα για να γίνει, να αντιμετωπίσει τέλος πάντων τα θέματα του, κατανοητό, αλλά μην κάνετε το χαρακτήρα σας κτίνος. Κάντε τον άνθρωπο. Είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό. Πρόσφατα διάβαζα ένα κόμικ που ήθελα να εξερευνήσω στο κανάλι μου. Για όσους δεν έχουν δει τα υπόλοιπα βίντεό μου, παίρνω κόμικς, indie comics, παίρνω. Τα βρίσκω στο ίντερνετ και τα εξερευνώ στο κανάλι μου. Δηλαδή τα αναλύω, μιλάω για αυτά και τα προωθώ και πάντα στην περιγραφή των βίντεο έχω links για το που μπορείτε να τα διαβάσετε ή να τα αγοράσετε. Και παρόλο που ήταν ωραία ζωγραφισμένο και παρόλο που είχε δράση και ήταν ενδιαφέρουσα ιστορία, οι χαρακτήρες... Ο ένας χαρακτήρας τσακωνόταν συνέχεια με τον άλλον και κατανοητό να τσακώνονται οι χαρακτήρες, ίσα ίσα θέλετε να δημιουργείτε καυγάδες στην ιστορία σας, πάντα να δημιουργείται conflict. Γιατί έτσι είναι η ιστορία ενδιαφέρουσα. Αλλά είχε πολύ άσχημη προσωπικότητα αυτός ο χαρακτήρας. Δηλαδή ήταν αντιπαθητικός, ρε παιδί μου. Και δεν ήθελα να δω τι γίνεται στη συνέχεια. Αν και ήμουν περίεργη, γιατί είναι ενδιαφέρουσα ιστορία. Είχε τη δράση που μου άρεσε και είχε και ένα μυστήριο που ήθελα να μάθω τι γίνεται μετά. Αλλά αυτός ο χαρακτήρας με χάλασε πάρα πολύ και ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές. Επίσης, όταν δημιουργείτε ένα χαρακτήρα, μπορείτε πολύ άνετα να εμπνευστείτε από άτομα που γνωρίζετε στην πραγματική ζωή. Μην νομίζετε ότι κλέβετε με το να το κάνετε αυτό, προς Θεού. Στην τελική, θέλετε να φτιάξετε χαρακτήρες. Πάρτε από παντού έμπνευση. Και άμα βρείτε έναν άνθρωπο που να είναι ακριβώς όπως θέλετε να είναι ο χαρακτήρας σας, βάλτε όλα τα χαρακτηριστικά αυτού του ανθρώπου στο χαρακτήρα σας. Αλλά
Εντάξει, μπορείτε να βάλετε και κάποια ακόμη, κάποιες δικές σας πινελιές. Γενικά πάντως δεν μου έχει τύχει να γνωρίζω κάποιον του οποίου όλα τα χαρακτηριστικά να θέλω να τα βάλω σε ένα δικό μου χαρακτήρα. Δεν μου έχει τύχει αυτό. Μου έχει τύχει να γνωρίσω ένα άτομο που να ξέρω ότι είναι πάρα πολύ τσαπατσούλικο και πολύ τεμπέλικο άτομο, αλλά να είναι πάρα πολύ καλό με τους ανθρώπους. Δηλαδή να ξέρει πώς να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους, να είναι διπλωμάτης στις σχέσεις του. Αυτό μου άρεσε. Αυτός ο συνδυασμός που είναι ό,τι να είναι, αλλά ταυτόχρονα ξέρει πώς να λειτουργεί με τους ανθρώπους, μπορώ να το βάλω σε έναν χαρακτήρα. Κάτι ακόμη που μπορείτε να βάλετε στο χαρακτήρα σας είναι προτιμήσεις στο φαγητό ή τι του αρέσει να πίνει, να πίνει χυμούς, να πίνει τσάι, να πίνει μόνο νερό, μόνο νερό γιατί είναι περίεργος άνθρωπος και δεν θέλει τίποτα άλλο στη ζωή του. Μπορείτε να βάλετε το οτιδήποτε πραγματικά. Είναι μια πολύ ωραία και δημιουργική αυτή η ασχολία του να φτιάχνετε ένα χαρακτήρα. Κάτι άλλο που μπορείτε να βάλετε στο χαρακτήρα σας είναι άμα αντέχει τη ζέστη το καλοκαίρι, άμα αντέχει το κρύο το χειμώνα, άμα θέλει απεγνωσμένα να φύγει από τη χώρα του γιατί δεν αντέχει το κλίμα. Μπορείτε να κοιτάτε ένα αντικείμενο και μέσα από αυτό το αντικείμενο να σκεφτείτε πράγματα που να συνδέονται με αυτό και να σκεφτείτε πώς θα μπορούσατε να τα προσθέσετε στον χαρακτήρα σας. Ας πούμε, έχω εδώ πέρα ένα πράσινο φόρεμα. Ωραία, αρέσει στον χαρακτήρα μου το πράσινο. Μήπως είχε κάποια άσχημη εμπειρία με αυτό το χρώμα. Μήπως έχει κάποιο θέμα με τα φορέματα. Μήπως του αρέσουν τα φορέματα. Μήπως έχει κάποια ανάμνηση από τη μητέρα του που φορούσε κάποιο φόρεμα τη μέρα που είχε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα. Πολλά πράγματα, πραγματικά. Και μετά μπορώ να σκεφτώ παπούτσια μαζί με το φόρεμα. Οπότε, είναι λίγο γυναικείο, αλλά εγώ μιλάω και για άντρα, δεν έχει σημασία. Τι παπούτσια φοράει ο χαρακτήρας σας? Άμα είναι άντρας, φοράει αυτά τα κλασικά, τα άσχημα, που δεν μου αρέσουν εμένα, αλλά είναι ακριβά και θεωρούνται καλά. Φοράει μόνο αθλητικά. Μήπως έχει κάποιο θέμα το πόδι του, άρα πάμε στο θέμα υγείας. Είναι καλή η υγεία του? Είναι πολύ δημιουργική αυτή η διαδικασία και δεν υπάρχει τέλος. Μπορείτε να σκεφτείτε και τις δικές σας παραξενιές που ίσως δεν ξέρει κανείς άλλος και να τις βάλετε σε κάποιον από τους χαρακτήρες σας. Θα είναι κιόλας ενδιαφέρον να δείτε πώς αντιδράνε οι άλλοι άνθρωποι σε αυτές τις παραξενιές και ας μην ξέρουν ότι προέρχονται από εσάς. Σίγουρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτηριστικά της δικιάς σας προσωπικότητας για τον χαρακτήρα που φτιάχνετε. Αυτά λοιπόν. Πιστεύω ότι έχω συμπεριλάβει αρκετά πράγματα. Άμα μου ήρθε κάτι καινούργιο, ίσως φτιάξω ένα καινούργιο βίντεο πάνω σε αυτό το θέμα. Γενικά, άμα κάτι σας κάνει κλικ, πάντα να το σημειώνετε. Άμα δείτε κάτι που να σας τραβήξει το ενδιαφέρον, πάντα να έχετε ένα μπλοκάκι μαζί σας και να το γράφετε. Μπορεί αυτό να είναι το οτιδήποτε. Μπορεί να δείτε μια κοπέλα στο λεωφορείο που να σας θυμίσει κάτι συγκεκριμένο και να σας κάνει να σκεφτείτε έναν χαρακτήρα στο μυαλό σας έτσι από το πουθενά. Προσωπικά μου έχει τύχει πολλές φορές να δω κάποιον άνθρωπο στον δρόμο άγνωστο για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, απλώς να τον δω και να σκεφτώ μια ολόκληρη ιστορία πίσω από τη ζωή του. Συμβαίνει αυτό, έτσι, η έπνευση μας έρχεται στο άσχετο. Μπορεί να ακούμε ένα τραγούδι και να μας έρθει κάτι. Μπορεί να ακούσουμε μια συζήτηση στο λεωφορείο, στην καφετέρια, από μια άλλη παρέα και να μας έρθει έπνευση για μια ιστορία, για έναν χαρακτήρα. Οπότε είναι σημαντικό να έχουμε πάντα ένα μπλοκάκι και ένα στυλό μαζί μας. Υπενθυμίζω πως στην ιστοσελίδα μου www.exploringcomics.com έχω μια λίστα από βιβλία και έχω γράψει κριτική για όλα αυτά τα βιβλία, όπου είναι για άτομα που θέλουν να φτιάξουν κόμιξ, αλλά έχει και για σεναριογραφία, οπότε δεν είναι μόνο ανατομία και προοπτική και composition κτλ. Οπότε ακόμη και αν θέλετε να γράψετε κάποιο βιβλίο, πιστεύω θα σας βοηθήσουν τα συγκεκριμένα βιβλία. Και στην περιγραφή του βίντεο θα γράψω ένα βιβλίο το οποίο έχει πολλά από αυτά που ανέφερα σε αυτό το βίντεο. Αυτά. Ελπίζω να σας βοήθησε αυτό το βίντεο και όπως πάντα, subscribe, hit that bell button και όλα αυτά. Γεια σας!